Δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώθηκαν μετά από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Βορείων Ζουμέρκων. Τα μέλη των οργανώσεων δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Ζουμέρκων, Αρτέων και Νικολάου Σκουφά, καθώς και σε περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας διακριβώθηκε η δράση της μίας ομάδας στην καλλιέργεια δενδρυλίων και διακίνηση ποσοτήτων κάναβης και η δράση της άλλης στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και ναρκωτικών φαρμάκων. Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά του αστυνομικό τμήμα Βορείων Τζουμέρκων, ενώ την επιχείρηση και τι έρευνε συνέδραμαν αστυνομικοί του Τμήματο Ασφαλεία Άρτα, των Ομάδων Πρόληψη και Καταστολή, των Διευθύνσεων Αστυνομία Ιωαννίνων και Άρτα, του Αστυνομικού Τμήματο Πογονίου, καθώ και Αστυνομικό Σκύλο. Η αποδόμηση των ανωτέρων εγκληματικών ομάδων και η σύλληψη των μελών του είναι αποτέλεσμα συντονισμένη και ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε χωριά των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, Νικολάο Κουφά και Αρτέων. Ο συνολικό απολογισμό επιχείρηση ήταν η σύλληψη 13 ατόμων μελών των εγκληματικών ομάδων ηλικία από 28 έως 63 ετών, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεων που αφορούν του νόμου για τα ναρκωτικά, τα όπλα και τον τελωνιακό κώδικα. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο Έλληνε ηλικία 43 και 36 ετών, μέλη των παραπάνω εγκληματικών ομάδων, που κατηγορούνται για τα ίδια δικήματα, ενώ στο πλαίσιο τη επιχείρηση συνελήφθηκε ένα 34χρονος ο οποίος χωρί να ανήκει στι εγκληματικέ ομάδες κατηγορείται για προμήθεια, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσει του τελωνιακού κώδικα. Όσον αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθη το αρχικό τη τέλεχο, ένα 63χρονο, καθώ και 7 ακόμη μέλη, 6 άνδρε και μία γυναίκα. Επιπλέον, αναζητείται ένα 42χρονο μέλο τη παραπάνω οργάνωση. Όπω προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η παραπάνω ομάδα δραστηριοποιώντα στην καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβη και μετέπειτα εμπορία ποσοτήτων κάναβη, διακινώντα σε τουλάχιστον 150 αγοροπολισίε περίπου 5 κιλά κάναβη στου τελευταίου τρει μήνε. Εκτιμάται ότι τα μέλη τη ομάδα διακίνησαν ποσότητε κάναβη, αποκομίζοντα χρηματικό όφελο που υπερβαίνει τι 7.000 ευρώ. Όσον αφορά τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθη το αρχηγικό τη τέλεχο, ένας 38χρονος, καθώ και τέσσερα ακόμη μέλη τη. Επιπλέον, αναζητείται ένας 36χρονος μέλος τη οργάνωση. Η δράση τη συγκεκριμένη οργάνωση προσδιορίζεται στη συστηματική και εξακολουθητική εμπορία ηρωίνη και ναρκωτικών φαρμάκων, διακινώντα τουλάχιστον 200 αγοροπολισίε, περίπου 500 γραμμάρια ηρωίνη στου τελευταίους τρει μήνες. Εκτιμάται ότι η ανωτέρω εγκληματική ομάδα διακίνησε ποσότητες ηρωίνης αποκομίζοντας χρηματικό όφελος που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.